Το ίδιο ισχύει και σε άλλα νοσοκομεία, όμως νομίζω ότι στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου το πρόβλημα είναι λίγο πιο μεγάλο. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο αν σας ανησυχεί αυτή η έξαρση της πανδημίας σε συνδυασμό με την τεράστια αύξηση του τουρισμού. Γιατί και το Ρέθυμνο βουλιάζει από κόσμο αυτή την περίοδο. Και το νοσοκομείο και το μοναδικό νοσοκομείο σε ολόκληρο τον ομό. Ναι, αυτό που λένε για την πίεση στο σύστημα υγείας, που ουσιαστικά επικεντρώνεται λίγο στις μονάδες εντατικής θεραπείας, έχει αλλάξει χαρακτήρα από με δεδομένο και την εμβολιαστική κάλυψη, αλλά και την νόσηση περίπου μισού πληθυσμού της Ελλάδας. Με αποτέλεσμα να έχει μετατοπιστεί ουσιαστικά το βάρος της πίεσης στο σύστημα υγείας στα επίγοντα και στις κλινικές COVID. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα της μονάδας εντατικής, όσο και εμείς έχουμε και το τεράστιο πρόβλημα στο Ρέθυμνο με τις διακομιδές των ασθενών αυτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή επιβαρύνονται όλοι οι γιατροί, με ένα νόμο που έχει γίνει για το θέμα των διακομιδών. Αναφέρεστε στη μεταφορά ασθενών από το νοσοκομείο του Ρεθύμνου στο Ηράκλειο ή τα Χανιά, ας πούμε. Ναι. Όταν ένας ασθενής διασωληνωθεί, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου δεν υπάρχει δυνατότητα ένας COVID ασθενής να μείνει στην εντατική. Άρα, αν διασωληνωθεί, θα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα άλλο νοσοκομείο. Θα ήθελα να απαντήσει σε αυτό η κυρία Μπορμπουδάκη. Κυρία Μπορμπουδάκη, είναι ένα θέμα αυτό. Σας έχω ακούσει και στο παρελθόν να αναφέρεστε. Είναι ένα θέμα το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και με τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και δεν ισχύει μόνο για το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ισχύει για τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει αναφερθεί από κανένα άλλο νοσοκομείο της Κρήτης κάποιο πρόβλημα σε σχέση με αυτό το νόμο περί διακομιδών. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οποίο έχει συζητηθεί από γιατρούς νοσοκομείου Ρεθύμνου, ότι το καλύτερο σε μια διακομιδή είναι να γίνει από έναν αισιολόγο ή έναν εντατικολόγο. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι η νομοθεσία ορίζει την ασφαλή διασωλήνωση, τη σταθεροποίηση του ασθενούς και την διακομιδή του με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε ότι ο διοικητής του νοσοκομείου εδώ και αρκετούς μήνες έχει καλέσει τους γιατρούς προκειμένου να λάβουν μια περαιτέρω εκπαίδευση για να μπορέσουν να αυξήσουν την ασφάλεια διακομιδής. Μια εκπαίδευση στην οποία δεν θα υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των γιατρών, καλύπτεται από το νοσοκομείο και καλούμε τους γιατρούς προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση. Μάλιστα. Κυρία Ιωαννή, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό το πράγμα με ξεπερνάει πραγματικά το θέμα του πώς ένας διασωληνωμένος ασθενής θα μεταφερθεί από ένα οφθαλμίατρο με μια εκπαίδευση η οποία δεν έχει καμία πιστοποίηση. Το καταλαβαίνει και ο απλός κόσμος αυτό το πράγμα. Σαν να δω εγώ στο YouTube, ας πούμε, την χείριση κολικοειδίδας και μετά να μου πούνε κάντινε. Ή να μου δώσουν και λίγο, ας πούμε, να το κάνω. Αυτά πράγματα είναι επικίνδυνα, το έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές. Ανεξάρτητα από το νόμο, ο οποίος ο νόμος έγινε ο νόμος κατά ανάγκη, κάνουμε δηλαδή την ανάγκη μας θεωρία. Όταν δεν υπάρχουν αισιολόγοι, ποιος θα κάνει διακομιδές, δεν μπορεί ο άρρωστος τι θα κάνει, θα μείνει στο νοσοκομείο, κάπως πρέπει να μεταφερθεί. Άρα λοιπόν βγάζουμε ένα νόμο που λέει ότι μπορεί να τον πάει οποιοδήποτε. Αυτό δεν είναι, καταλαβαίνετε, επιστημονικά σωστό. Και το Επιστημονικό μας Συμβούλιο έχει βγάλει ήδη απόφαση που λέει ότι αυτό το πρόγραμμα διακομιδών που έχει βγει είναι επικίνδυνο. Πάντως, κυρία Ιωαννίδου, λυπάμαι που αμφισβητείτε τους συναδέλφους σας, γιατί τα προγράμματα και η πιστοποίηση που δίνονται εφόσον επιθυμείτε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία γίνονται από συναδέλφους σας, από αναισθησιολόγους, από επιγοντολόγους, εντατικολόγους, συναδέλφους σας και από τα άλλα νοσοκομεία και φυσικά και από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την επιστήμη τους και σε καμία περίπτωση δεν θα έκαναν μια εκπαίδευση που θα επιφέρει επισφάλεια σε οποιαδήποτε... Ακριβώς, σε οποιαδήποτε αντιμετώπιση. Το ELS δεν έχει καμία σχέση με τον χειρισμό των αναπνευστήρα και με τα νοσηλευτικά φάρμακα. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση σε σχέση με αυτό. Είναι ένα εντελώς άσχετο πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το θέμα των διακομιδών και το οποίο για μας είναι ένα αγκάθι μεγάλο.
γιατί προσκρούει στην δική μας, ας πούμε, ηθική. Απλά είστε το μοναδικό νοσοκομείο. Είστε το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα. Δεν είστε το μοναδικό νοσοκομείο, κυρία Ιωαννίδου. Υπάρχουν και άλλα νοσοκομεία με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στα Γιάννενα έχουν πάρει θέση και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και ο Διοικητής ενάντια σε αυτό το νόμο. Και υπάρχουν και πάρα πολλά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα που εφημερεύουν, ας πούμε, χωρίς αναισθησιολόγο. Όταν εφημερεύεις χωρίς αναισθησιολόγο, νομίζω ότι είσαι ένα στάδιο πριν. Δηλαδή, δεν κάθεσαι να σκεφτείς πώς θα διακομίσεις. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, σαν υγειονομική περιφέρεια, ότι κάτι που δεν θα επιτρέψουμε ποτέ και θα το αναφέρω κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια, είναι να δημιουργήσουμε ανασφάλεια στον κόσμο. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι υπάρχουν ανάγκες. Πάντα είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να βγάλουμε όσες περισσότερες θέσεις και να καλύψουμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, με μόνιμο προσωπικό, ιατρικό και όχι μόνο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργούμε ανασφάλεια στον κόσμο και να νιώθουν οι άνθρωποι ότι αν κάποιος δικός τους χρειαστεί να διακομιστεί σε ένα νοσοκομείο, είτε του Ηρακλείου είτε των Χανίων, η μεταφορά του είναι μια μεταφορά επικίνδυνη, όπου μπορεί στην διαδρομή να πεθάνει. Είναι κάτι το οποίο δεν το δεχόμαστε στην υγειονομική περιφέρεια. Δεν είναι μόνο το να πεθάνει. Δεν είναι το θέμα να πεθάνει. Είναι και το να φτάσει με ασκευάλαιο. Έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές. Να παρακάσει όπως πρέπει. Έχει ακουστεί πολλές φορές και είναι πραγματικά άδικο για τους ανθρώπους του Ρεθύμνου να τους βάζουμε μέσα σε μια τέτοια, να ζουν μέσα σε μια τέτοια ανασφάλεια. Μάλιστα.